Οι εργαζόμενοι στον κλάδο του μετάλλου συμμετέχουν σήμερα στην 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Μετάλλου με αιτήματα την υπογραφή συλλογικής σύμβασης στον κλάδο με μέτρα προστασίας υπέρ των ανέργων που ουσιαστικά έχουν φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, έχει χτυπήσει τον κλάδο η ανεργία. Ωστόσο, η πλειοψηφία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλων από την πρώτη στιγμή που προκήρυξε αυτή την απεργία, οι δυνάμεις δηλαδή της ΠΑΣ και της ΔΑΚΗ και της αυτόνομης παρέμβασης, ουσιαστικά την απόφασή τους για μία και μόνο συγκέντρωση στην Αθήνα, σκάβαν την επιτυχία αυτής της απεργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτές οι δυνάμεις, αυτές οι παρατάξεις σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία, μέχρι και προχθές δεν είχαν καν ανακοινώσει τους συναδέλφους ότι έχει προκηρυχθεί αυτή η απεργία από την Ομοσπονδία. Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Μεταλλεργατών πήρε την πρωτοβουλία λοιπόν να καλέσει σε τρεις απεργιακές συγκεντρώσεις, μία στην Αθήνα, μία στο Βόλο και μία στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να γίνουν απεργιακές κινητοποιήσεις χωρίς απεργούς, ακριβώς γιατί ουσιαστικά εκείνο που χρειάζεται τώρα είναι οργάνωση του αγώνα από κάτω των εργαζόμενων για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, για να διεκδικήσουν την ίδια τους τη ζωή και τη ζωή των οικογενειών τους. Οργάνωση λοιπόν από τα κάτω είναι ο στόχος, με ταξικό προσανατολισμό που να χτυπάει τις αιτίες των προβλημάτων και όχι τα αποτελέσματά του. Μόνο ένας τέτοιος αγώνας μπορεί να δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα και στα άμεσα προβλήματα, αλλά ανοίξει και την προοπτική για ένα άλλο δρόμο ανάπτυξης αυτών που θα ικανοποιεί τα λαϊκά συμφέροντα με μονομερή διαγραφή του χρέους που δεν είναι του λαού, με έξοδο από τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τσακίζει τους λαούς σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ουσιαστικά τα κλειδιά της οικονομίας στα εργοστάσια που παράγουν τον πλούτο αλλά και την αγροτική παραγωγή στα χέρια των εργατών και της κοινωνικής συμμαχίας τους με τους αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους που τσακίζονται και κλείνουν τα μαγαζιά τους κατά χιλιάδες, την νεολαία που τσακίζεται από το σχέδιο Αθηνά και από την επιχείρηση Πανεπιστήμιο ΑΕ, όπως έχει δημιουργηθεί από το νόμο πλαίσιο, και βέβαια από τις γυναίκες που έχουν μέσα στον καπιταλισμό την διπλή καταπίεση.